τον παραδοσιακό οικισμό της Ιθονίας, στον Παρθενώνα, στο άναμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου. Υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις εδώ σήμερα. Ο κόσμος έχει τιμήσει με την παρουσία του αυτή τη γιορτή. Τα παιδιά μπορούν να γράψουν γράμμα στον Άγιο Βασίλη, να κάνουν χειροτεχνίες, να φτιάξουν γλυκά. Για τον μεγάλο κόσμο υπάρχει φαγητό και ζεστό κρασί. Ναι, μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση, με πάρα πολύ κόσμο, μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια του Πολιτιστικού Συλλόγου Παρθενών. Έφτιαξαν ένα υπέροχο, θα έλεγα, περιβάλλον, ένα υπέροχο χώρο και πάρα πολλοί κόσμος έρχεται εδώ για πρώτη φορά, θα έλεγα, τέτοιες εκδηλώσεις για να επισκεφτεί το χώρο και να περάσει όμορφα. Είχαμε και το άναμα του δέντρου, του χριστουγεννιάτικου δέντρου, πολλοίς κόσμος, πάρα πολλοίς κόσμος και θέλω να πιστεύω ότι και με τη βοήθεια της Νέας Δημοτικής Αρχής του χρόνου να γίνει το συγκεκριμένο έθιμο, να γίνει σημείο αναφοράς και πραγματικά ο Παρθενώνας κατά τις χριστουγεννιάτικες μέρες να δέχεται πάρα πολύ κόσμο, ούτως ώστε να ενισχύσει και την τοπική οικονομία και αγορά. Όπως ανέφερα, ήταν προεκλογική δέσμευση. Ο Σύλλογος Παρθενών μας πρόλαβε, είχε τη διάθεση. Εμείς βοηθήσαμε σε ό,τι ήταν δυνατό, θα είμαστε πάντα δίπλα τους. Και όλο αυτό, χρόνο με τον χρόνο, θα πάρει έκταση. Όπως και είχαμε δεσμευτεί. Υπάρχουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις, ώστε ο Παρθενώνας και όχι μόνο ο Παρθενώνας να εξελιχθεί σε ένα αξιοσέβαστο χριστουγεννιάτικο χωριό. Πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία γιορτή. Θα ήθελα να συγχαρώ τον Πολιτιστικό Σύλλογο και όλους τους συλλόγους που συμμετείχανε και τους εθελοντές. Υπέροχη γιορτή, βέβαια ο Παρθενώνας είναι ένας υπέροχος οικισμός ούτως ή άλλως και σήμερα πραγματικά γέμισε με πολύ κόσμο, με όμορφες φωνές, με παιδιά, με μεγαλύτερους. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραία. Θερμά συγχαρητήρια. Και καλές γιορτές θα ήθελα να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, χρόνια πολλά σε όλους! Μα αυτό σκοπεύουμε κι εμείς, γι' αυτό το ξεκινήσαμε όλο αυτό, δειλά στην αρχή βέβαια, αλλά έχει φτάσει εδώ που έφτασε. Αυτό ευελπιστούμε με τη βοήθεια και της Νέας Δημοτικής Αρχής να γίνει όλο το χωριό ένα χριστουγεννιάτικο χωριό και να έρχεται ακόμα περισσότερος κόσμος, ο οποίος βέβαια είναι άνευ προηγουμένου αυτό που έχει γίνει σήμερα εδώ. Συνεχίζουμε και αύριο, είναι η δεύτερη μέρα των εκδηλώσεων με δράσεις, κυνήγι χαμένου θησαυρού και μια από τα ίδια έτσι όπως γίνεται τώρα το βράδυ. Είναι όλα... Έχουν ξεπεράσει τις προσδοκίες μας. Εμείς χρειαστήκαμε για την προετοιμασία αυτή 2 εβδομάδες, αλλά 2 εβδομάδες από το πρωί μέχρι το βράδυ. Θέλω να το ξαναπώ ότι μας πήραν τηλέφωνο αμέτρητα άτομα, άνθρωποι να έρθουν να βοηθήσουν εδώ, χωρίς να το περιμένουμε, από μόνοι τους. Ήταν απίστευτο αυτό που έγινε. 2 εβδομάδες από το πρωί μέχρι το βράδυ, λοιπόν, έχουμε βάλει σε όλο το χωριό περιμετρικά πάνω κάτω 12.000 λαμπάκια και άλλα σχεδόν 10 είναι μόνο στο δέντρο. Για του χρόνου τι να περιμένουμε, πόσα λαμπάκια? Ευελπιστώ να είναι τουλάχιστον τα διπλάσια και να απλωθούν σε όλο το χωριό πια και όχι μόνο στην πλατεία και μπροστά, αλλά να πιάσει και τα σοκάκια και όλο το χωριό. Αύριο με τη λαμπαδιδρομία που έχουμε σαν δράση θα φωτιστεί το χωριό, αφού το
σβήσουμε όλα τα φώτα, θα φωτιστεί με τη λαμπαδιδρομία, να θυμηθούμε λίγο τα παλιά, πώς ζούσανε τότε. Και μετά θα ξαναφωταγωγηθεί και οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων, αλλά και οι παρθενιώτες όλοι, και οι νέοι και οι παλιότεροι και οι μαρμαρινοί και όλος ο Δήμος είχε απίστευτη ανταπόκριση. Όλοι ήταν τόσο θετικοί και τόσο, πώς θα το πω, ήταν τόσο θερμοί με την ιδέα, φάνηκε βέβαια και από τον κόσμο που έχει έρθει. Ήταν όλα παραπάνω από αυτό που περιμέναμε. Εύχομαι χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά και εύχομαι η λάμψη του Παρθενώνα να είναι η αρχή για τη λάμψη της Ιθονίας. Χρόνια πολλά!